Καταρχάς, να ευχαριστήσω όλους και όλες για την παρουσία σας. Γιατί σήμερα η μέρα ήταν λίγο για τη Θεσσαλονίκη οδυνηρή από πλευράς βροχοπτώσεων. Και φάνηκε άλλη μια φορά ότι είναι ανοχήρωτη πόλη. Φάνηκε αμέσως ότι πλημμύρισαν δρόμοι, σπίτια, υπόγεια, ίσως και δεν ξέρουμε όσοι είμαστε στην αίθουσα αυτή, την έκταση των ζημιών, όπως πρόλαβα και την παρακολούθησα από τα δελτία ειδήσεων. Όλοι μιλούν ότι κάνουν τα πάντα. Η κυρία Ντούρου στην Αθήνα, Δούρου νομίζω ότι λέω Ντούρου, στενοχωρήθηκε όταν είπα ότι είχε 2 χρόνια μια μελέτη στο γραφείο της και άφησε τη μάντρα απροστάτευτη να πνιγεί. Και κάπου σε μια εκδήλωση ούτε καν μου μίλησε, ούτε γύρισε να με κοιτάξει. Εγώ δεν το έκανα γιατί έχω κάτι με την κυρία, οποιαδήποτε κυρία, τάδε. Απλά χρέος είναι κάθε αξιωματούχος όταν αναλαμβάνει ένα πόστο να εξετάζει αν ο τομέας του, ο τομέας ευθύνης, λειτουργεί. Δεν μπορεί να έχει μια μελέτη 2,5 χρόνια στο γραφείο και να μην την προχωράει και να προχωράει η μελέτη αμέσως μετά, αφού έχουμε 22 νεκρούς. Αυτό έκανε η κυρία Δούρου. Και φοβάμαι ότι και στη Θεσσαλονίκη, παρά την κομποριμοσύνη κάποιων δημάρχων ότι επιτελούν έργα, κάτι ανάλογο συμβαίνει. Γίνονται έργα βιτρίνας, γίνονται επιδερμικά και επιφανειακά έργα και όχι έργα ουσίας. Αυτό το λέω ως γενικό στοιχείο. Γιατί τη Θεσσαλονίκη την αγαπάμε, αγαπάμε τη Μακεδονία και δεν θέλουμε να ερχόμαστε όταν συμβαίνουν καταστροφές για να την παρηγορούμε. Θέλουμε να προλαβαίνουμε τις καταστροφές. Και το κυριότερο ίσως στοιχείο που θα κομίσει μια μεγάλη ένωση κεντρών στη ζωή μας είναι αυτό. Σχεδιασμός, αποφασιστικότητα, πρόληψη και όχι παρηγοριές. Μιλούν για τον Αύγουστο του 2018 ότι τελειώνει το μνημόνιο. Και έσπευσαν τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης από τον Πρωθυπουργό μέχρι και τον τελευταίο να λένε ότι κάτι πράγματα που έχουμε ψηφίσει για μειώση συντάξεων, για μείωση αφορολογήτου, θα τα επαναδιαπραγματευτούμε. Και το λένε πολύ απλά. Και ήρθαν οι ξένοι και τους έσφιξαν τα λουριά και βγαίνουν τώρα και λένε θα τα τηρήσουμε. Δεν θα τα επαναδιαπραγματευτούμε. Αυτή είναι η γελιοποίηση της κυβέρνησης. Από τη μια μεριά τα μέλη της να βγαίνουν στα κανάλια υποσχόμενα επαναδιαπραγμάτευση προς χαλάρωση ψηφισμένων και ηλυμένων μέτρων και απ' την άλλη να δηλώνουν ότι όχι, θα τηρήσουμε το πρόγραμμα, διότι είπαν οι ξένοι ότι θα υπάρχει και συχνότερη επιτήρηση, αλλά έσπευσαν και είπαν και κάτι άλλο το οποίο θα δημιουργήσει και ποινικές ευθύνες στο μέλλον, ότι από το μνημόνιο δεν βγαίνετε όταν τελειώνει το πρόγραμμα αλλά όταν ξεπληρώσετε το χρέος. Είπαν βαρύτατη λέξη οι ξένοι. Την ακούσατε? Θύμισαν ότι από τα μνημόνια δεν βγαίνουμε όταν τελειώσει το πρόγραμμα. Βγαίνουμε όταν ξεπληρώσουμε το χρέος. Εάν εγώ ήμουν πρωθυπουργός και μου είχαν πει τέτοιο πράγμα, θα έκανα χαρακτήρι. Όταν την προηγουμένη θα μιλούσα για ότι μέσω επαναδιαπραγμάτευσης θα τα βρούμε.
Εγώ δεν είπα ποτέ ότι ο Τσίπρας φταίει για όλα. Ο Τσίπρας φταίει για συγκεκριμένα πράγματα. Είπε ψέματα το 2015, το 2014 δηλαδή που έγιναν οι εκλογές Ιανουάριο του 2015. Έδωσε ψεύτικες ελπίδες και μετά υπέγραψε βαρύτατα μνημόνια. Και τα έκανε όλα αυτά με μια κυβέρνηση με τον Καμένο, μια ανάπηρη κυβέρνηση, ετερόκλητη, ένα ακροδεξιό κόμμα και εκείνος ο ονομαζόμενος αριστερός, και τα έκανε όλα στο βωμό της παραμονής του στην εξουσία. Τίποτα άλλο δεν έκανε. Και ίσως, επειδή τον γνωρίζω και προσωπικά τον κύριο, τον κύριο Τσίπρα, να μην γνωρίζει και τι ακριβώς έχει ψηφίσει η Βουλή και τι έχει υπογράψει. Αλήθεια σας το λέω, βλέπω τη χαλαρότητα, βλέπω την αδράνειά του και λέω, ή είναι σοφός και γνωρίζει ότι θα χυθεί εξ ουρανού μάνα και θα γλιτώσουμε, ή είναι άσχετος. Και καταλήγω εις το δεύτερο. Λυπούμε, κύριε Τσίπρα, εις το δεύτερο καταλήγω. Λέει η κυβέρνηση ότι τελειώνουμε με τα μνημόνια και έχει υπογράψει μέχρι το 22 3,5% πλεώνασμα, μέχρι το 2060 2,4% πλεώνασμα και για 99 χρόνια υπερκόφτη. Για 99 χρόνια υπερκόφτη. Και εξευτέλησαν σήμερα τον Υπουργό των Εξωτερικών, τον Έλληνα, σε κυπριακό δικαστήριο. Ξέρετε γιατί? Γιατί μία παραχώρηση που είχε κάνει η Μητρόπολη προς το ελληνικό δημόσιο για το χτίσιμο της πρεσβείας μας και της πρεσβευτικής κατοικίας εμπήκε στο ΤΑΙΠΕΔ και μπήκε στον υπερκόφτη και θέλουν οι Κύπροι να ακυρωθεί. Και είπε ο κύριος Κοντζιάς ότι μας φέρεστε εσείς οι Κύπροι χειρότερα από ότι οι Τούρκοι. Δεν είναι ότι οι Κύπροι φέρονται χειρότερα από τους Τούρκους. Η κυβέρνηση δεν είναι σοβαρή. Έβαλε μέσα στο ΤΑΙΠΕΔ τα πάντα. Μοναστήρια, αθλητικά κέντρα, ναούς, τα πάντα. Υποθηκεύτηκε όλη η χώρα. Και από την άλλη μεριά με θράσος μιλούν για έξοδο από το μνημόνιο. Αυτό που υπέστη σήμερα ο κ. Κοντζιάς μπορεί και να μην το ξέρετε. Ανοίχτε τα δελτία ειδήσεων. Κατηγόρησε την κυπριακή δικαιοσύνη ότι φέρεται στην Ελλάδα βάναυσα και χειρότερα από ότι οι Τούρκοι. Θα έχουμε τώρα τέτοια φαινόμενα. Και λένε μερικοί, μήπως λέει τα σπάσει με τους Ευρωπαίους ο Τσίπρας και πει, εγώ δεν θα εφαρμόσω αυτά τα μέτρα που έχουμε ψηφίσει. Λέει να επανέλθουμε στην τρέλα του 14 με ένα Τσίπρα που σχίζει μνημόνια και τα βάζει με την Ευρώπη. Λέτε το τέλος αυτής της τραγωδίας να έχει και γελοιότητα. Πολύ πιθανόν, κυρίες και κύριοι. Πολύ πιθανόν. Στο τέλος της περίοδου Τσίπρα να ζήσουμε και την γελοιότητα επιστροφής στο κλίμα του 14 που έσχιζε μνημόνια και έλεγε στους Ευρωπαίους θα σας αλλάξω, θα αλλάξω την Ευρώπη κλπ. Κλπ. Είναι πολύ πιθανό. Δεν θα σχολιάσω τα άλλα, ότι προσπαθούν να περνάνε νόμους, συνεχώς νόμους. Η Βουλή περνάει 2-3 νομοσχέδια εβδομαδιαίως. Νομοσχέδια που ούτε οι ίδιοι βουλευτές δεν προλαβαίνουν να διαβάσουν. Πού πάει αυτό το πράγμα? Πού πάει αυτό το πράγμα? Ισχυρίζονται, ας πούμε, στην παιδεία ότι κάνει δουλειά ο κύριος Γαβρόγλου, πώς λέγεται ότι κάνει. Μια κυβέρνηση που είπε ψέματα εις όλα, μια κυβέρνηση που μείωσε συντάξεις, που έκοψε το ΕΚΑΣ, που τα έβαλε με την πιο τίμια και αξιοσέβαστη κατηγορία Ελλήνων, τους συνταξιούχους, κατά τρόπο άνανδρο.
Μια τέτοια κυβέρνηση θα φτιάξει παιδεία, υγεία, θα φτιάξει άμυνα. Τι θα πρωτοφτιάξει αυτή η κυβέρνηση? Εδώ είναι ένα ερώτημα και για μένα. Μια κυβέρνηση που είναι κακή μπορεί να φέρνει ένα νόμο καλό? Και τι νόημα έχει να ψηφίσουμε ένα καλό νόμο, ακόμη και καλός να είναι? Τι νόημα, αφού έχει συνολικά αυτή η κυβέρνηση λοξοδρομή. Όπου γυρίζω μου λένε ρίχτε τον Τσίπρα, και απαντώ μήπως φέρουμε το Μητσοτάκη, ο οποίος είναι ακόμη χειρότερος, και μου λένε όχι, και τους δυο έξω, και οι δυο φωνάζει η Ελλάδα. Ο κύριος Μητσοτάκης υπόσχεται ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, υπόσχεται δάνεια να ξαναλειτουργήσει οι επιχειρήσεις, υπόσχεται πολλά. Με τι λεφτά? Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έφερε ούτε μία επένδυση. Έκρουψε τις συντάξεις σε βαθμό κακουργηματικό η Νέα Δημοκρατία. Στρατηγός, το έχω πει κατ' επανάληψη, με έχει επισκεφθεί και μου λέει έπαιρνε 2.800, του τα έκανε 1.300 ο Σαμαράς και τώρα ο Τσίπρας 1.030. Αυτό παίρνει στρατηγός, αρχηγός στρατού. Επομένως, πώς μπορείς να εμπιστευτείς αυτούς που ενώ λένε ότι είναι δεξιοί και έχουν επαφή με τους κεφαλαιούχους και τους εμπιστεύεται το κεφάλαιο και οι αγορές, δεν έφεραν ούτε ένα επενδυτή επί των ημερών τους. Και κάνανε μάλιστα και το τρελό να πάνε στο Ζάπιο να κάνουν 2 φορές τους αντιμνημονιακούς και μετά όταν έρθαν από το πρώτο ταξίδι, θυμίστε, στη Μέρκελ, πήγε και ξεβρακώθηκε ο κύριος Σαμαράς και τα παρέδωσε και αυτός όλα, όπως τα παρέδωσε ξεβρακωνόμενος και ο κύριος Τσίπρας όλα. Αλλά να τα παραδίδεις όλα αν έχεις κάτι να ωφελήσεις τη χώρα σου. Εδώ το μόνο που κερδίσαμε είναι ότι παρέμεινε 2 χρόνια ο ένας, 3 ο άλλος. Όφελος για τη χώρα δεν υπήρξε. Απολύτως κανένα. Πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε τον κύριο Μητσοτάκη? Είναι ακριβώς οι ίδιοι που ήταν προδιετίας. Διαβάστε, λέει, βάζει στα ψηφοδέλτια κάτι τραγουδιστές, λένε κάτι μπασκετμπολίστες, με αυτούς θα συγκροτήσει τη νέα ομάδα ο κύριος Μητσοτάκης. Υπόσχονται πολλά. Έχουμε καεί από τις υποσχέσεις. Δεν πρέπει να εμπιστευτούμε ούτε το ΣΥΡΙΖΑ ούτε τη Νέα Δημοκρατία. Χρειαζόμαστε μια μεγάλη ένωση κεντρών για να τους στριμώξουμε και θα το πετύχουμε με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη. Θα το επιτύχουμε. Προβάλλουν την κυρία Γεννηματά. Ξέρετε γιατί προβάλλουν? Γιατί όπως ο Τσίπρας κατασκεύασε τον Καμένο ως δεκανίκη, χρειάζεται και ο Μητσοτάκης ο Κυριάκος στο δικό του δεκανίκη. Και ανεβαίνει συνέχεια στις δημοσκοπήσεις η κυρία Γεννηματά. Μα πώς γίνεται, το ποτάμι είχε 1% και η Γεννηματά 4, πώς έγινε 10? Με τα ίδια άτομα, Πετσάλνικη, Γιώργης Παπανδρέη, Καρχιμάκηδες, τα ίδια άτομα. Κάτι Κακλαμάνιδες, 90 ετών, δεν είναι, τους ανθρώπους τους εκτιμώ, αλλά με τα ίδια άτομα. Πώς το 4+1 γίνεται 10 χωρίς Μητσοτάκη? Μητσοτάκης είναι από πίσω από τις δημοσκοπήσεις. Πίσω από κάθε βρώμικη ενέργεια σε αυτή τη χώρα είναι η οικογένεια Μητσοτάκη, κάτοικοι της Θεσσαλονίκης. Και δεν είχαν ούτε το σθένος όταν πρόκυψε το θέμα της Μακεδονίας. Δεν είχαν ούτε το σθένος να δηλώσουν τι έκαναν το 2008. Δεν είχαν το σθένος. Γιατί στο 2008 έγινε μεγάλη προδοσία. Στο 2008 πήγε η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Κώστας Καραμαλής στο Βουκουρέστι με πρόταση Μακεδονία εντός παρενθέσεως Σκόπια. Και επειδή η άλλη πλευρά ήθελε μόνο δημοκρατία της Μακεδονίας, γι' αυτό δεν συνετελέστη συμφωνία. Θα είχε συντελεστεί συμφωνία αν απεδέχονται.
Και ενώ το λένε όλοι αυτό, Αμερικανός πρέσβης, ο Τσίπρας, γιατί όταν του είπα του Τσίπρα, πώς πάτε στο πρώτο ραντεβού στον Ταβός και προσφέρετε το όνομα Μακεδονία, κάντε διαπραγμάτευση και βλέπετε στη συνέχεια. Μα το είχε δώσει, λέει, ο Καραμαλής με τον Μητσοτάκη. Μακεδονία εντός παρενθέσεως με την Τώρα, ο Καραμαλής. Μακεδονία εντός παρενθέσεως Σκόπια. Λέω, είναι αυτό αληθές? Μου λέει, ξέρεις κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν επήλθε τότε η συμφωνία? Γιατί άλλοι επέμεναν σκέτο δημοκρατία της Μακεδονίας. Και δεν έχουν το σθένος να πούν κάναμε ένα λάθος. Γιατί η άλλη πλευρά το θεωρεί αυτό ως δεδομένο. Ξέρετε, κάθε πλευρά σε μια διαπραγμάτευση, ό,τι είπες στην προηγούμενη, μπορεί να μην έπεσαν υπογραφές, θεωρεί όμως ότι το έχει κατοχυρώσει το κάθε τι. Και αυτό μου είπε και ο Τσίπρας, ότι δεν μπορούσα κύριε Πρόεδρε να κάνω διαπραγμάτευση από το μηδέν, γιατί οι άλλοι θεωρούσαν δεδομένη τη λέξη Μακεδονία, τα Σκόπια. Του λέω, μα δεν είχε πέσει καμία υπογραφή. Λέει, πήγαινε πες τους το. Πήγαινε πες τους το. Όταν πάει μια ελληνική κυβέρνηση και λέει Μακεδονία εντός παρενθέσεως Σκόπια, πώς μπορεί μια άλλη κυβέρνηση μετά να έρθει και να πει καθόλου Μακεδονία, μη χρησιμοποιήσετε τη φράση? Και δεν έχουν το σθένος να πούν μια συγγνώμη η οικογένεια Μητσοτάκη. Μια συγγνώμη, να πούνε σφάλαμε, κάναμε κακή εκτίμηση. Αλλά τώρα είναι μια άλλη στιγμή, τώρα γεννώνται άλλες ισορροπίες, έχουν πολλά άλλα να πούν. Αλλά βλέποντας ότι αν ψηφίσουν τη λέξη Μακεδονία θα καταστραφούν εκλογικά, αρχίζουν και λένε, τα γυρίζουν και λένε, φέρτε στη Βουλή και θα δούμε. Φέρτε στη Βουλή και θα δούμε τι θα κάνουμε. Και βγάλανε και ένα άλλο τώρα για το θέμα της Μακεδονίας. Αν φύγουν, λέει, οι ανατροτισμοί, τι μας πειράζει να δώσουμε το όνομα? Αν φύγουν οι ανατροτισμοί. Και το λέει το κουκουέ αυτό, ότι αν φύγουν οι ανατροτισμοί μπορεί να ψηφίσει. Το λέει γεννηματά, ότι αν φύγουν οι ανατροτισμοί μπορεί να ψηφίσει. Το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως. Και η Νέα Δημοκρατία καραδοκεί, ελπίζοντας ότι θα γίνουν οι εκλογές χωρίς να έχει το θέμα αυτό διευθετηθεί. Όμως η Αμερικανική πρεσβεία επιμένει ότι το θέμα πρέπει να λυθεί. Και το επιχείρημα των Αμερικανών είναι ότι δεν συμφέρει την Ελλάδα να μείνει άλυτο, γιατί βάζει τη μύτη της η Τουρκία στα Σκόπια. Και είπα στον Αμερικανό πρέσβη, αν δώσουμε το όνομα, τότε όχι απλώς βάζει τη μύτη της η Τουρκία, δημιουργείται δεύτερο τουρκικό κράτος. Εγώ θεωρώ ότι τα Σκόπια όταν πάρουν το όνομα Μακεδονία θα είναι μια δεύτερη Τουρκία από πάνω μας. Και θα παίζει η Τουρκία με την Ελλάδα και μέσω των Σκοπίων. Εδώ λοιπόν στη Θεσσαλονίκη θα πούμε και για τα άλλα θέματα, αλλά ήρθαμε με κυρίως μία αποστολή. Να δηλώσουμε ότι πρέπει να δώσουμε άλλης φύσεως ανταλλάγματα ως Έλληνες στα Σκόπια. Είσοδο στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του κρατηδίου λέει των Σκοπίων, αποστολή επιχειρηματιών, πάσης φύσεως στήριξη στις μεταφορές του σε όλα, αρκεί να το ονομάσουν Σκόπια. Εάν επιμένουν στο Μακεδονία, σημαίνει ότι έχουν στο νου τους κακές προθέσεις και δεν θα υπάρξει ελληνική κυβέρνηση, γιατί αν υπάρξει θα είναι ατίμωση, που θα βοηθήσει να δοθεί το όνομα. Αυτό το πράγμα, προσέξτε, το αρνούνται σήμερα. Ποιοι το αρνούνται? Χρυσή Αυγή, ακροδεξιοί, αυτοί αρνούνται το να δοθεί το όνομα. Τους ενοχλεί όμως ότι το αρνείται και η Ένωση Κεντρών. Το να αρνείται ένας ακροδεξιός, ένας φασίστας, μικρή αξία έχει. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι αρνητές των πάντων.
Το να αρνείται όμως ένα δημοκρατικό κόμμα να δοθεί, ή ένας κεντρών επιπροηγημένου, να δοθεί η λέξη Μακεδονία, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και πονάει πολύ τον κύριο Τσίπρα. Και κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες να με μεταπίσουν. Και όταν είδαν ότι δεν μεταπίθομαι, άρχισαν να προσπαθούν να προσετεριστούν βουλευτές μας. Καταρχάς με την ιστορία με τους βουλευτές θέλω να ξέρετε κάτι. Είναι ιστορία παλαιότατη. Όταν πρωτομπήκαμε στη Βουλή, ο Τσίπρας νόμιζε ότι είμαι του χεριού του. Εγώ πίστευα στην απλή αναλογική, πήγα και ψήφισα. Άδολα, καθαρά, λέω θα βγω έξω στους δημοσιογράφους και θα πω ψηφίζει ενός κεντρών την απλή αναλογική, γιατί θεωρώ μια ουσιώδη αλλαγή που φέρνει τη χώρα σε μια νέα κατάσταση που καθαρίζει τη χώρα η απλή αναλογική και σταματάνε οι παράνομες συναλλαγές και όλα αυτά. Ο Τσίπρας νόμισε ότι θα του δώσω ψήφο και εις άλλα. Γι' αυτό λέω ότι είναι αφελής. Νόμισε ότι βρήκε τον Καμένο, του έδωσε πέντε υπουργεία. Εντάξει, ο Καμένος και τι άλλο μπορούσε να πάρει, και αυτά πολλά πήρε. Και νόμισε ότι μπορούσε και με μένα να κάνει τέτοιου είδους νταλαβέρι. Όταν είδε ότι δεν ψήφιζα το ένα, δεν ψήφιζα το άλλο, ή ένα σχεδόν δεν έχουμε ψηφίσει τίποτα μες στην Βουλή, άφησε. Σου λέει εδώ δεν πρόκειται να δούμε τίποτα. Και ήρθε το ραντεβού με τον Μητσοτάκη. Ο οποίος Μητσοτάκης στο ραντεβού του, ακούστε τι μου είπε, που δεν το έχω αποκαλύψει. Εσένα λέει σε συμφέρει να στραφείς κατά του Τσίπρα. Λέω να στραφώ κατά του Τσίπρα και με ποιον να είμαι. Είτε εγώ είμαι ο Λεβέντης, λέω. Εγώ είμαστε το κέντρο που ο πατέρας σου ανέτρεψε πριν κάποια χρόνια, μια κυβέρνηση δημοκρατική. Πήγατε και την ανατρέψατε. Λέει, κατά του Τσίπρα, λέει, θα ανεβαίνεις εσύ, αν είσαι κατά του Τσίπρα. Ήθελε να με στρέψει κατά του Τσίπρα. Και όταν είδαν ότι στέκω όρθιος στο κέντρο, έβαλαν μπροστά άλλο σχέδιο προσετερισμού βουλευτών, νομίζοντας ότι παίρνοντας έναν, δύο, τρεις βουλευτές, ότι μειώνουν τη δύναμη της Ένωσης Κεντρών. Οι προδοσίες δεν μειώνουν ένα κόμμα. Αντίθετα, το κατοχυρώνουν και το αυξάνουν στη συνείδηση της κοινωνίας. Πριν 2,5 χρόνια μπήκαμε στη Βουλή και ενώ είχα προτάσεις να βάλω θεούς βουλευτές, θεούς υπουργούς, είχαν έρθει ο Φώτης Ιγνατίου, γνωστός δημοσιογράφος της Αθήνας, είχε έρθει ο Αδαμόπουλος από τη Λάρισα, υπουργός του ΠΑΣΟΚ, η Αλεξανδρίδου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και μου ζήτησαν να μπουν στους συνδυασμούς. Επειδή στο κόμμα μας επικρατούσε η άποψη ότι θα φύγουν, ήμασταν επιφυλακτικοί και τους είπα καθίστε, καθίστε ήρεμοι λίγο ακόμη και την άλλη φορά μπορεί να σας βάλω. Δείχτε ότι δεν έρχεστε για τον βουλευτή Λύκη. Περιμένετε, τους είπα. Και έβαλα νέους ανθρώπους. Και έβγαλα πλήνε μου 8 βουλευτές ακόμη. Και αυτή τη στιγμή 3 με έχουν προδώσει κάτοικοι της Θεσσαλονίκης. Έχω υποστεί το βαρύτερο πλήγμα ως άνθρωπος και ως πολιτικός. Ενώ το καθήκον τους ήταν να μείνουμε συμπαγής ομάδα και το 4% να το κάνουμε 10, άρχισαν στους διαδρόμους της Βουλής να μιλούν με Σιριζέους, με Νεοδημοκράτες, με ό,τι θέλεις. Με αποτέλεσμα να ξεπουλήσουν την Ένωση Κεντρών. Και βγήκε ο κύριος Καράς και είπε, δεν είναι, λέει, αποστασία να φεύγεις από ένα κόμμα. Αποστασία είναι να ρίχνεις μια κυβέρνηση. Τι λέει? Ο λαός όρισε η έδρα του Κυρίου να ανήκει στην Ένωση Κεντρών και την έχει πάει στο ΠΑΣΟΚ. Αν δεν είναι αυτό αποστασία, κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, τι είναι? Τι είναι αποστασία? Το ίδιο με την κυρία που το πήγε
στη ΣΥΡΙΖΑ την έδρα και μας βρίζει και όπου βρίσκεται δείχνει όλο το μίσος εναντίον μου. Μπήκε με το εικόνισμα της Μυρτιδιώτισσας στο γραφείο μου 15 μέρες πριν τις εκλογές και επειδή είχα την άποψη και όλοι λέγαμε, συμφωνούσαμε να βάλουμε και νέους ανθρώπους έστω και αν έρχονται να είναι καθαροί, σωστοί, να μην έχει ακουστεί κάτι κακό, την τιμήσαμε και τη βάλαμε πρώτη για να έχουμε και μια γυναίκα στη Βουλή. Και τώρα την καθοδηγεί το μίσος εναντίον μου. Ο δε τελευταίος κύριος από τη Λάρισα, ο οποίος έφυγε, μόλις προδημήνου μου ζήτησε να μην κάνω γνωστό ότι αντιμετωπίζει φορολογικό ζήτημα ο αδερφός του στην Αμερική. Φεύγω, μου λέει, για Αμερική. Και τον παίρνω στην γιορτή του για να πω χρόνια πολλά. Μου λέει, ευχαριστώ κύριε πρόεδρε, του λέω, πολύχρονος. Λέω, γύρισες από την Αμερική? Μου λέει, γύρισα. Λέει, θα τα πούμε σε 2 μέρες στην Αθήνα. Και αντί να τα πούμε στην Αθήνα, την επαύριο βγαίνει και κάνει τις ανακοινώσεις ότι είναι, λέει, ανοργάνωτο το κόμμα, είναι συγκεντρωτικό. Για να τον εβάλουμε πρώτο να βγει βουλευτής, ήταν καλό το κόμμα. Τώρα το βρίσκει συγκεντρωτικό. Λέω λοιπόν ότι το ανήθικο του πράγματος δεν είναι τόσο πολύ οι φεύγοντες βουλευτές. Αυτοί κάνουν πολιτική απερισκεψία και αυτοκτονούν. Το ανήθικο του πράγματος είναι αυτοί που τους δέχονται. Ο Τσίπρας, η γεννηματά, που ενώ ξέρουν ότι η έδρα με λίστα ανήκει στην Ένωση Κεντρών, λένε προσέθεσαν μία έδρα. Προσέθεσαν μία έδρα στη δύναμή τους. Μάλιστα ο Τσίπρας βγήκε ανεβέστατα και είπε αυξηθήκαμε. Και λέω, αν αυξάνεσαι έτσι θα ζεματιστεί στις εκλογές. Ακούστε κάτι. Έβαλα νέα παιδιά στη Βουλή, δεν έβαλα δοκιμασμένους, ούτε είχαν την πείρα. Αλλά έπρεπε τα παιδιά αυτά που έβαλα να κάτσουν πιστά δίπλα μου. Πιστά μέχρι τέλους. Και να δώσουν τον αγώνα. Και ο λαός θα το εκτιμούσε τον αγώνα. Και είμαι σίγουρος ότι θα επανεκλέξει ο λαός όσους μείνουν πιστοί. Αντίθετα, θα είναι πολύ σκληρός με αυτούς που μας πρόδωσαν σαν κόμμα. Θα είναι πολύ σκληρός. Μην νομίζουν ότι θα σταδιοδρομήσουν εις άλλα κόμματα. Γιατί ο λαός έχει πάντα κατά νου το φόβο από αυτούς που κάνουν μεταγραφές. Σπανιότατα έχουν σωθεί κάποιοι. Σπανιότατα. Σχεδόν ποτέ. Δεν θα σχολιάσω τίποτα άλλο. Ήμι μόνον θα καλέσω για τον τρίτο βουλευτή, τον κύριο Κατσιαντώνη, τώρα που μπήκε φυλακή ο αδερφός του στην Αμερική για φορολογικό θέμα, να τον βάλει ο κύριος Μητσοτάκης. Να τον βάλει. Να τον πάρει και να τον βάλει. Ίσως από τους λόγους που έφυγε από την Ένωση Κεντρών ήξερε ότι αν το πληροφορούμε θα τον διέγραφα εγώ. Προφανώς. Διότι δεν μπορούσαμε να μιλούμε για καθαρά χέρια και για σχέδια να φτιάξουμε την Ελλάδα όταν του στενού περιβάλλοντος των βουλευτών μας με χειροπέδες οδεύουν στη φυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέπετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν χωρεί έκπτωση. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα κανένας όταν διαπράξεις βαρύτατο έγκλημα. Λυπάμαι βέβαια για την εξέλιξη αυτή. Δεν τη λέω με χαρά. Δεν τη λέω με χαρά. Θέλω από αυτή την αίθουσα, επειδή ο Ερντογάν αμφισβητεί τη συνθήκη της Λοζάνης και βάζει, λέει, να ανακυλήσουν τα χαρτιά για να αποδειχθεί ότι ο Κεμάλ πρόδωσε την Τουρκία και παρεχώρησε στην Ελλάδα νησιά, θέλω να τον προειδοποιήσω τον Ερντογάν
ότι η Ένωση Κεντρών θα κάνει την παραγγελία 30 αεροσκαφών F-35 και 5 φρεγατών. Θα πάρουμε την πρωτοβουλία και θα την κάνουμε. Ούτε θα νοικιάσουμε φρεγάτες, όπως λέει ο Καμένος, ούτε θα αναβαθμίσουμε ντενεκέδες και κουφάρια, όπως σκέπτεται ο Τσίπρας στην αεροπορία. Δεν μπορείς τελευταίας τεχνολογίας και πέμπτης γενιάς αεροσκάφη να τα πολεμάς με κουφάρια αναβαθμισμένα. Πρέπει να πάρουμε την απόφαση ότι αφού έχουμε κακούς γείτονες, ένα από τα έξοδά μας θα είναι και αυτό. Όσο και αν στενοχωριόμαστε, όσο και αν συμπίπτει με κρίση, πρέπει να γίνει εκστρατεία μεταξύ των εφοπλιστών, πρέπει να γίνει εκστρατεία μεταξύ της ομογένειας και πρέπει και οι Έλληνες, οι πλούσιοι συνταξιούχοι, αυτοί που παίρνουν πάνω από 1.000 ευρώ, δεν είναι πλούσιοι, αλλά είναι πιο πλούσιοι από αυτούς που παίρνουν 300 ευρώ, σίγουρα. Πρέπει να βοηθήσουν κι αυτοί. Έσπευσαν βέβαια στις εφημερίδες και οι δημοσιογράφοι και είπαν ο Λεβέντης θέλει να σας κόψει συντάξεις. Μα εγώ θέλω να κόψω συντάξεις από τις πλούσιες συντάξεις για να θωρακίσω τη χώρα. Οι άλλοι κόβανε συντάξεις για να τα δίνουν στην Τρόικα. Ακούστε, κατηγορούν εμένα ότι θέλω να θωρακίσω τη χώρα που είπα ότι όσοι παίρνουν 1.300, 1.500 να τους κόψω 200 ευρώ, αυτό το είπα, για να πάρουμε τα αεροπλάνα αυτά και τις φρεγάτες, να μπορούμε να κοιμόμεθα ήσυχοι, γιατί αλλιώς θα φτάσει στο λιμάνι του Πειραιά η Τουρκία τα αντιτορπιλικά της και τα αεροπλάνα της, εκτός αν θέλουμε να είμεθα όμοιροι. Και βγάλανε αμέσως στο ίντερνετ παντού και την κατηγορία ότι κόβω συντάξεις. Άρα δεν ενδιαφέρει κανέναν η άμυνα της χώρας, βλέπω. Δεν βλέπω κανένας να ενδιαφέρεται για την άμυνα της χώρας. Πέστε μου έναν άλλο πολιτικό που ακούτε. Προχθές μία δημοσιογράφος στον Α μου λέει πρέπει να βρούμε άλλη λύση. Λέω τι λύση, κορίτσι μου. Υπάρχει λύση άλλη. Ποια άλλη λύση? Να μείνει αθωράκιστη η χώρα. Λέει καταλαβαίνω τι λέτε, καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορούμε, λέει, να κόψουμε άλλο τις συντάξεις. Ακούστε, και δεν είπα τις συντάξεις μέχρι 1.000 να μην πειραχθούν, αλλά θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός, ο οποίος έχει μέσα του μια σοφία, είναι έτοιμος να κάνει θυσίες όταν είναι για την πατρίδα. Εγώ έτσι θεωρώ. Δεν θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός δεν θυσιάζεται. Απλά βλέπει ότι πάνε οι θυσίες χαμένες. Αυτό βλέπει ο ελληνικός λαός. Και γι' αυτό έχει χάσει την εμπιστοσύνη του σε όλους. Αλλά δεν νομίζω και στην αίθουσα αυτή να υπάρχει έστω και ένας ο οποίος να προτιμάει να παίρνει 1.200 ευρώ και να είναι οι Τούρκοι με τα καράβια τους και τα αεροπλάνα τους πάνω από τα νησιά μας και πάνω από την Αθήνα. Γιατί αυτό θα γίνει στο τέλος. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Πρέπει να το πούμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Και εδώ μεγάλη ευθύνη έχουν οι εφοπλιστές και οι ομογενείς. Οι οποίοι εφοπλιστές δεν έχουν συμβάλει καθόλου. Κάποτε είχε κάνει ο Παπούλιας, ο προηγούμενος πρόεδρος, ένα ταμείο για τη φτώχεια και είχαν βάλει 5.000 ευρώ κάτι μαθητές από την Αυστραλία. Και κανένας εφοπλιστής δεν έβαλε. Αντίθετα, παίρνουν ομάδες, αγοράζουν, δεν ξέρω τι αγοράζουν, κότερα, ιδιωτικά αεροπλάνα. Εκείνη το ενδιαφέρον τους. Το κεφάλαιο να ξέρει. Εμείς της Ένωσης Κεντρών, αν είναι νόμιμοι, δεν θα τους πειράξουμε. Αλλά δεν δεχόμεθα να είναι απάτριδες και να μην ενδιαφέρονται για τη χώρα και για τη θωράκισή της. Είπα για τους δύο στρατιωτικούς που συνελήφθησαν.
ότι φταίει η ηγεσία του στρατού μας που έστερνε 2 άτομα όταν οι Τούρκοι είχαν 7 στην Περίπολο. Και μάλιστα αλήθεια πιστεύω ότι ο Ερντογάν δεν θα τους δώσει εύκολα. Θα αξιώσει να επιστρέψουν οι 8 δικοί του. Αυτή τη διέστηση έχω και μετά τις εκλογές δεν θα τους δώσει. Όσο υπάρχει Ερντογάν, εκτός αν ανατραπεί. Όσο υπάρχει Ερντογάν, δεν θα γυρίσει τους στρατιωτικούς. Κοροϊδεύει. Θεωρώ λοιπόν ότι την ευθύνη για το συμβάν, αφού ξέρανε όλοι ότι αξιώνει αναθεώρηση της Λοζάνης, μιλάει για 18 νησιά που είναι δικά του κλπ, έπρεπε να έχουμε προσέξει να στέγαμε στην περιπολία 7 με 10 άτομα. Τουλάχιστον αν γινόταν συμπλοκή να υπερασπιζόμασταν τη σημαία μας και την τιμή μας. Ενώ εδώ υπήρξε απαγωγή. Κατά τη γνώμη μου τίθεται θέμα για τον αρχηγό ΓΕΣ και την ηγεσία του στρατεύματος στον Εύρο της εποχής εκείνης. Πρέπει να αντικατασταθούν. Και όχι να αντικατασταθούν, αλλά και να τεθεί θέμα υποχρεωτικής αποστρατείας. Ίσως να εξεταστούν και ευθύνες. Δεν μπορεί να στέρνεις 2 όταν ο Τούρκος έχει 7. Και δεν μπορεί να λες, ένα σύνηθες γεγονός είναι που μέχρι τώρα το αντιμετωπίζαμε με 2 ωρών συζήτηση. Τι λέτε, άρα αυτή είναι εκτός τόπου και χρόνου. Εδώ άλλο ζητάει νησιά. Ο Πρωθυπουργός των Τούρκων βγήκε και είπε δεν θα έχετε χώρα να υπερασπιστείτε. Δηλαδή σταματήστε Έλληνες γιατί με μια εντολή να δώσουμε δεν θα έχετε χώρα. Μίλησαν για κατάκτηση, οθωμανική κατάκτηση της Ελλάδος. Και υπό τέτοιες απειλές η ηγεσία του στρατού μας έστελνε 2 παιδιά μονάχα να βγάλουν το φίδι από την τρύπα στη Μεθόριο. Και βγήκα και είπα, τα παιδιά τελείωσαν, είναι δύσκολο να τα δώσει ο Ερντογάν, είναι θύραμα στα χέρια του. Και αυτοί κάνουν ότι πάει ο Μητσοτάκης στην Ευρώπη και ζητάει βοήθεια, πάει ο Τσίπρας και λέει βοήθεια. Με εδώ η Τουρκία πάει να το παίξει δύναμη παγκόσμια. Να γνωρίζετε ότι η Τουρκία έχει μεγάλα σχέδια. Η Τουρκία δεν θα υποχωρήσει εύκολα. Και μετά τις εκλογές θα αυξηθεί η πίεση προς την Ελλάδα. Λίγη υπομονή και δεν θα ήθελα να επαληθευτώ, θα προτιμούσα να διαψευστώ. Αλλά θα δείτε ότι θα έχουμε περιπέτειες με το θέμα αυτό. Και τότε θα θυμηθείτε ότι μια βραδιά σαν τη σημερινή είπα ότι η μόνη γλώσσα, αυτό που είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου, η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει ο Τούρκος είναι η γλώσσα του Έλληνα στρατιώτη. Αρκεί βέβαια να του δώσουμε τα εφόδια να αμυνθεί και να είναι άντρας όπως αξίζει. Τώρα ουσιαστικά η Βουλή εκπνέει. Θέλουν να σπάσουν οι περιφέρειες, συζητάνε για να επαναφέρουν την απλή αναλογική, οι γεννηματά. Τότε που τέθηκε ψηφοφορία δεν ψήφισε την απλή αναλογική. Αν την είχε ψηφίσει θα είχαν τελειώσει τα όνειρα του Μητσοτάκη για Πρωθυπουργό. Για την Πρωθυπουργία. Θα είχαν τελειώσει. Η γεννηματά κρατάει ζωντανό το όνειρο της Νέας Δημοκρατίας για να επανέλθει στην κυβέρνηση. Η γεννηματά το κρατάει όρθιο με την ανήθικη ψήφο που έδωσε τότε κατά της απλής αναλογικής. Η Ένωση Κεντρών όμως θα φρενάρει το Μητσοτάκη και ό,τι και να κάνει δεν θα σχηματίσει κυβέρνηση. Θα εμποδίσουμε εμείς της Ένωσης Κεντρών. Και με ρωτούν οι δημοσιογράφοι. Με ρωτούν, λέει, αν χρειάζεται ο Μητσοτάκης. Λέω, ρε παιδιά, η οικογένεια αυτή έχει προδώσει τα πάντα. Το 1965 υπήρχε μια κυβέρνηση που είχε 54% του ελληνικού λαού. Και παίρνει ο Μητσοτάκης 70 βουλευτές και πάει και κάνει κυβέρνηση με την ΕΡΕ.
υπό τις εμπλοκές της βασίλισσας Φρυδερίκης και των Αμερικανών, που είναι και αχάριστοι, είναι και βλάκες σε πολλά οι Αμερικανοί. Στην Ελλάδα έχουν κάνει πολύ κακές εκτιμήσεις. Τότε λοιπόν κάνανε την αποστασία του αιώνα. Ανέτρεψαν μια κυβέρνηση με 54%. Θεωρείτε τίμιο να ονομάζομαι αρχηγός της Ένωσης Κεντρών και να δώσω ψήφο στο Μητσοτάκη? Να αποθάνω, αλλά να μην δω τέτοιο έσχος. Να γνωρίζει ο κύριος Μητσοτάκης ότι η μόνη με την οποία μπορεί να κάνει οτιδήποτε είναι η γεννηματά. Με αυτήν ήταν και προδιετίας μαζί. Με εμένα θα συναντήσουν το ίδιο που συνάντησε και ο Τσίπρας. Τι θα συναντήσουν? Ένα λεβέντι με 9 σημεία, διαμορφωμένα, επικαιροποιημένα, όπως είναι τώρα, γιατί περνάει η εποχή και αλλάζουν κάπως και οι προτεραιότητες. Αλλά πάντως 9 άκαμπτα σημεία που δεν παραβιάζονται από πλευράς μας, και όποιος συμφωνεί με αυτά τα σημεία, εμείς θα ψηφίζουμε στη Βουλή. Δεν θέλουμε Υπουργεία, δεν θέλουμε λάφυρα. Γεννηθήκαμε επαναστάτες, δεν θέλουμε υπουργικούς θόκους, κάτοικοι της Θεσσαλονίκης. Ας πάρουν τους θόκους οι άλλοι. Άλλωστε, όποιος πάρει υπουργικούς θόκους βγαίνει και εκτός Βουλής, αν έχετε προσέξει. Και είμαι αρκετά ευφυής να μην είμαι ο επόμενος. Η γεννηματά το έκανε από 48-4. Ας ξαναπάει με τη Νέα Δημοκρατία για να τελειώνουμε με αυτούς. Αλλά διερωτώ με, λένε κίνημα αλλαγής. Κοιτάω, πήγα στο συνέδριό τους. Κοίταξα στην πρώτη σειρά Σιμίτη, Κακλαμάνι, Κρεμαστινό, διάφορους εκεί, τέλος πάντων, δηλαδή όλα τα συντρίμια των 40 ετών. Δεν άντεξα. Δεν μπόρεσα να βγάλω ένα λόγο συγχαρητηρίου για το συνέδριό τους. Διότι δεν ήταν συνέδριο. Επικίδιος ήταν. Και ό,τι και να κάνουν, ό,τι δημοσκοπήσεις και να φέρουν, εγώ τις τελευταίες μου κουβέντες θα τις πω λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Εκείνο που σας υπόσχομαι, ότι η Ένωση Κεντρών θα έχει μεγαλύτερο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, είναι προσωπικό μου στίχημα, αλλά είναι και υπόθεση νοημοσύνης του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί να δίνει ψήφο ο λαός σε ανθρώπους που πήραν 230 εκατομμύρια δάνεια, σε ανθρώπους που κάνανε 1 εκατομμύριο ρουσφέτια, σε ανθρώπους που λένε αν φύγουν τα λυτρωτικά παραχωρούν τη λέξη Μακεδονία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ένας λαός συγχωρεί 40 ετών κατάπτωση και δεν δίνει την ψήφο σε ένα τίμιο καθαρό κόμμα όπως η Ένωση Κεντρών. Δεν το συγχωρώ εγώ αυτό. Θέλω να πω κάτι για τα ΜΜΕ. Το είπα και του Παπαδάκη προημερών. Τα ΜΜΕ βγάζουν έναν του Τσίπρα και έναν του Μητσοτάκη. Και θεωρούν ότι είναι, έδεσε το γλυκό. Πού και πού βγάζουν και έναν της γεννηματά. Εμάς ποτέ. Τους βουλευτές μας δεν τους καλούν ποτέ. Σπανιότατα. Προσπαθούν με σχέδιο να επαναφέρουν τον δικοματισμό. Σαν να ξεχάσαμε τι κάνανε τα κόμματα 40 χρόνια. Διορίζανε, κλέβανε, τρώγανε, πίνανε και θέλουν τώρα τα κανάλια,
επιβραβεύοντας ότι παίρνουν άδεια, να ξαναχτίσουν το ίδιο σάπιο οχυρό, το οχυρό με νέο γύρο διεφθαρμένης μεταπολίτευσης. Όμως ξεχνούν ένα πράγμα, ότι οι μνήμες είναι πρόσφατες πρώτον, και δεύτερον ότι ο Λεβέντης έχει προσωπικές σχέσεις με τους ψηφοφόρους, τους κοιτάει στα μάτια, και θα οργώσω όλη τη χώρα ο ίδιος προσωπικά για να μην γίνει το έγκλημα να γυρίσει η Ελλάδα στα διεφθαρμένα χέρια από τα οποία έφυγε φτωχευμένη. Και δεν έφυγε μόνο φτωχευμένη οικονομικά, έφυγε και ηθικά φτωχευμένη η χώρα από τα χέρια τους. Και προσπαθούν σαν αρπακτικά να ξαναβουτήξουν την Ελλάδα. Εις το Πασόκ ειδικά κρυβόντουσαν 3-4 χρόνια. Δεν είχαν ούτε στο φως της ημέρας δύναμη να παρουσιαστούν. Και σιγά σιγά τώρα ξαναβγαίνουν. Χρυσοχοΐδης στα κανάλια. Χρυσοχοΐδης. Παντού πηγαίνουνε. Ξανά. Επιστροφή. Επιστροφή των ασώτων. Ξέχασε ο λαός. Έχει αμνησία ο ελληνικός λαός. Η απάντηση λοιπόν που θα πάρουν θα είναι την ημέρα των εκλογών. Εγώ ζητάω από τους βουλευτές που έμειναν στην Ένωση Κεντρών να μείνουν πιστοί στην εντολή της κοινωνίας. Μπορεί να μην υπήρξα τέλειος ως πρόεδρος, πάντα όμως λογάριαζα τον απλό πολίτη, και μέσα στο γραφείο μου και στη Βουλή και παντού μπαίνουν απλοί άνθρωποι και μου λένε, μα πώς επιτρέπεις και μπαίνει ο καθένας. Λέω, μα αυτό είναι το κεφάλαιο του κόμματος, δεν μπορώ να κλείσω την πόρτα στον απλό πολίτη. Όπως επίσης και δεν μπορώ να ξεχάσω ποιος έβαλε την Ένωση Κεντρών στη Βουλή. Την έβαλε την Ένωση Κεντρών η Μακεδονία. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Γι' αυτό και όλοι όταν στράφηκαν εναντίον ενός βολευτή που στήριξε μια ποδοσφαιρική ομάδα, και ακόμη και υπερβολικός τρόπος να ήταν ο τρόπος που την υποστήριξε, εγώ είπα, αδικήθηκε η Θεσσαλονίκη, αυτό είπα. Και τρέμουν, τρέμουν όλοι. Τρέμουν στην ιδέα ότι υπήρξε αρχηγός κόμματος που διέκρινε την αδικία σε βάρος της Μακεδονίας. Υπάρχει ένα ζήτημα με τις συντάξεις. Γιατί μου λένε ποια θα είναι η λύση. Μέχρι τώρα οριζοντίως τις κατεβάζουν όλες. Και έτσι θα φτάσουν μερικές να γίνουν 200 ευρώ και 300. Εγώ λέω ότι πρέπει όλες οι συντάξεις, οι μεγάλες, οι πάνω των χιλίων ονομάζω μεγάλες, να κατέβουν κοντά στα 1000. Και εξοικονομούνται από ό,τι γνωρίζω 3 δις ετησίως. Αυτά τα 3 δις, τα 3-4 πρώτα χρόνια, θα τα ρίξουμε για τα αεροπλάνα και τις φρεγάτες. Το ακούσατε? Θα μειώσουμε τις συντάξεις τις μεγάλες. Δεν έχουμε άλλη λύση. Θα κάνουμε και εκστρατεία βέβαια μεταξύ των εφοπλιστών, αλλά δεν έχουμε άλλη λύση. Από εκεί και μετά πρέπει να ξέρετε ότι όλοι ένα στομάχι έχουμε. Το να είναι συνταξιούχοι των 3.000 και να είναι άλλοι των 300 ευρώ, αυτό είναι τίμιο? Δεν είναι πολύ τίμιο. Έτσι αισθάνομαι. Γιατί κατεβάσαμε όλων οριζοντίως τις συντάξεις. Αλλά ο λαμβάνων 2.800 έφτασε στο 1.100. Εκείνος που είχε 800 έχει φτάσει να ζητιανεύει στην πλατεία Αριστοτέλους. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλές λύσεις. Ούτε εύκολες λύσεις να πατάμε ένα κουμπί. Στις συντάξεις πρέπει διακομματικά να προχωρήσουμε. Να θυμόσαστε ότι τη λέξη Μακεδονία... Πόσο χρόνο έχουμε ακόμη, παρακαλώ να ενημερωθώ?
Πόσο? 6 λεπτά. Έχουμε και την ΕΡΤ. Όταν μιλάει ο Τσίπρας, μπορεί να μιλάει 2 μέρες. Αλλά εμείς μόνο 55 λεπτά. Αλλά θα έρθουμε στη θέση του Τσίπρα. Και δεν θα μιλάμε 2 μέρες. Θα μιλάμε ως όλοι. Αυτό θα πει δημοκρατία. Γιατί όλη μέρα τα κανάλια να εξηγούν γιατί ο Τσίπρας ωφελεί τη χώρα. Εντάξει, είναι πρωθυπουργός. Δώσ' του διπλάσιο χρόνο. Αλλά μην το ξεφτιλίζουν και κάποιοι σε τέτοιο βαθμό προπαγάνδα. Ούτε η Χούντα δεν είχε. Και, και ο Πατακός ακόμη. Όταν έβλεπε υπερβολές έλεγε ρεμίστε ρε, θα φάμε ξύλο. Λοιπόν, τονίζουμε ότι τώρα ξεκινάει μια μεγάλη νέα αρχή. Εγώ μέχρι τώρα δεν έκανα τίποτα ακόμη για τη Θεσσαλονίκη. Έκανα μια αναγνωριστική πτήση σε όλη τη χώρα. Είδα τη διαφθορά που υπάρχει και μέσα στο Κοινοβούλιο και στον πολιτικό κόσμο. Είδα τα παζάρια, τις προδοσίες, τις ατιμίες. Και έχω γίνει ωριμότερος και έτοιμος. Αν βοηθήσει η πόλη σας η Ένωση Κεντρώων να έχει 20-25 βουλευτές, σας υπόσχομαι ότι θα είμαι ο Λεβέντης που ονειρευόσασταν, ο Λεβέντης που περιμένετε και ακόμη πιο ισχυρός. Όταν τέτοιο βράδυ με τέτοια πλημμύρα ήρθατε και ο Θελός να με ακούσετε, καταλαβαίνω τι θα γίνει την επόμενη φορά που θα έρθω στο Βελίδιο. Θα καεί η Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Και οι τηλεοράσεις για να με εκδικηθούν έλεγαν όλες μεγάλες καταστροφές στη Θεσσαλονίκη από τις πλημμύρες. Κατεστράφει ο Λευκός Πύργος μπροστά. Μια έκθεση βιβλίου λέει όλα, όλα στους δρόμους. Στο Λαγκαδά, όλη η καταστροφή εδώ. Για να μην έρθουν να ακούσουν την Ένωση Κεντρώων. Αλλά, υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Κόμμα που εκφράζει επανάσταση. Κόμμα ασυμβίβαστο. Κόμμα που θα κάτσει πιστό μέχρι τέλους. Γι' αυτό αξιώνω από όλους να μην είναι πιστοί. Όχι για μένα. Πιστοί για σας, για τους ψηφοφόρους. Για τους ψηφοφόρους θέλω να είναι πιστοί οι βουλευτές και όλα τα στελέχη. Κόμμα που είναι συνεπές προς το λαό. Μόνο πάνω πάει. Φοβίες, δισταγμοί δεν χωρούν εδώ. Εδώ θα συγκρουστούμε με τη σαπίλα. Και υπάρχει πολύ μεγάλη σαπίλα ακόμη μπροστά μας. Μην νομίζετε ότι η σαπίλα πέρασε. Η σαπίλα υπάρχει ακόμη παντού. Ο Τσίπρας προσπαθεί να διορίσει συμβασιούχους. Όλοι κάνουν παρανομίες. Θα τις ανέβρουμε. Θα ανέβρουμε. Μην νομίζουν άλλοι τώρα με φάρμακα, κυκλώματα. Με ρωτούν στην Οβάρτης, τα πήραν. Ακούστε κυρίες και κύριοι, ο Θεός και η ψυχή τους αν τα πήραν. Αλλά σε μια χώρα που δεν ελέγχει κανένας τίποτε, γιατί να μην τα πάρουν. Εδώ έχει βγει το συμπέρασμα, είναι βλάκας όποιος δεν κλέβει. Αυτή είναι η Ελλάδα του Μητσοτάκη, του Σιμίτη, του Καραμαλή, του Παπανδρέου. Όποιος δεν κλέβει είναι βλάκας. Θέλει γεννηματά να κάνει μια νέα αρχή. Με ποιους θα κάνει την νέα αρχή? Με ποιους θα την κάνει? Με τον Γιωργάκη που ήθελε γυμναστήριο στη Βουλή να αθλείται και πήγε στο Καστελόριζο με φόντο πίσω την ωραία θάλασσα και το νησιώτικο περιβάλλον του νησιού για να μας βάλει σαν να είναι ζωγραφικός πίνακας στο μνημόνιο? Τι να πρωτοθυμηθούμε από αυτούς? Τι να πρωτοθυμηθούμε από τους Καραμαλίδες που στην Κύπρο επέτρεψαν στον Τούρκο να είναι κύτρια δύναμη και έτσι κάνανε απόβαση? Ξέρετε, ο Τούρκος
Ποιο μέσο χρησιμοποίησε για να κάνει απόβαση στην Κύπρο το 1974, τις συμφωνίες και τις ειρήσεις και του Λονδίνου. Ξέρετε ποιες είναι αυτές οι συμφωνίες? Οι συμφωνίες που όταν τις υπέγραψε ο Καραμαλής με τον Αβέροφ, ο Αβέροφ κοιμότανε. Και όταν ξύπνησε λέει φέρτε να υπογράψω. Τέτοιες συνθήκες έκανε η δεξιά. Λοιπόν, τελεία και παύλα. Είμαστε περήφανοι που είμαστε κεντρώοι. Και αν γύρισαν από τη Μικρά Ασία κάποιοι, είναι στο μυαλό και στην ευφυΐα του στρατηγού Πλαστήρα οφείλεται η επιστροφή του στρατεύματός μας από την Τουρκία, από τη Μικρά Ασία. Και να ξέρουν οι Τούρκοι, τους το λέω για τελευταία φορά, μην παίζουν με την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Αλλά αν δει ατιμίες, γίνεται μια γροθιά. Ο Λεβέντης δεν είναι ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης. Αν η Τουρκία, αν η εποφθαλμιά πάνω στην Ελλάδα θα συντριβεί, θα θυμηθεί τις παλιές της ήττες. Το στρατό θα τον εξοπλίσουμε και θα τον κάνουμε πανίσχυρο. Και ας περάσαμε αυτή την οχταετία της συμφοράς. Θα σηκωθούμε ξανά όρθιοι. Και πριν αποχωριστώ από εδώ, πριν φύγω, να σας εμπιστευθώ κάτι. Σας το είχα πει και την προηγούμενη φορά. Δεν το ξέχασα. Η Θεσσαλονίκη θα ονομαστεί Ιερά Πόλη της Θεσσαλονίκης. Και ξέρετε γιατί? Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. 40 χρόνια η Ελλάδα με εμπόδισε να μπω στη Βουλή. Οι μόνοι που είχαν καταφέρει να μπουν στη Βουλή ήταν ο Τσοβόλας, που ήταν υπουργός του Παπανδρέου, και ο Σαμαράς. Όλοι οι άλλοι, Αρσένης, Αβραμόπουλος, Ντόρα, φάγαν τα μούτρα τους. Δεν μπήκανε στη Βουλή, δεν πιάσαν το 3. Και την επόμενη ούτε ο Σαμαράς βγήκε σαν πολιτική άνοιξη, ούτε ο Τσοβόλας. Αυτή η φορά θα είναι η φορά πανηγυρική, που θα είμαι εδώ τη νύχτα της Κυριακής των εκλογών. Θα είμαι εδώ και θα γιορτάσουμε όλη τη μεγάλη νίκη. Οι δημοσκοπήσεις μας έχουν, μπαίνουμε, δεν μπαίνουμε. Όταν μπούμε με τα τσαρούχια με ένα 8% και όταν η κυρία Γεννηματά είναι πίσω μας, νομίζω μπορεί να γιορτάσει η Θεσσαλονίκη. Και ένας δημοσιογράφος είπε ότι στηρίζω τη Θεσσαλονίκη γιατί θέλω να πετάξω εκτός Βουλής τον Κώστα Καραμαλή και τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο. Εγώ πετάω ο λαός αν τους πετάξει, τι φταίω εγώ? Ο λαός τους πετάει, κυρίες και κύριοι. Ο Μεν Καραμαλής γιατί έκανε στο Μπουκουρέστι αυτά που έκανε, ο Δε Βενιζέλος γιατί με τα μνημόνια του τα έκανε μουσκεμα. Ενώ αντίβαρο σωματικό έχει, διπλωματικό και πολιτικό είναι μηδέν. Λοιπόν, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο. Αν τους πετάξει έξω από τη Βουλή κάποιος, θα είναι ο λαός, όχι ο Λεβέντης. Τελεία και παύλα. Και να σας πω και το σχέδιό μου πριν φύγω. Είναι 8% στις εκλογές και μετά βάζουμε στόχο για το 20% στις μεθεπόμενες. Και τότε θα μετάσχω στην κυβέρνηση. Όταν θα έχω 20% θα μετάσχω. Γιατί δεν θα είμαι το τσογλάνι του Μητσοτάκη και του Τσίπρα. Θα μετάσχουμε αξιοπρεπώς, ίσως και ψηλά, πολύ ψηλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.